Συντρόφιστε και σύντροφοι, φίλε και φίλοι, θα επικαλυπτούμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Α το λέω, να το φτιάξω. Και η επικάλυψη στις ομήλες θα ξεκινήσει από τη χαρά μα. Γιατί είναι πραγματικά μεγάλη μα χαρά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Ανάμεσά σας, στις Ελληνίδε και του Έλληνε του Μόντρεαλ. Και το ΚΚΕ έχουμε συνέστηση του που βρισκόμαστε και σε ποιου ανθρώπου απευθυνόμαστε. Δηλαδή σε μετανάστε, παλαιότερου και νεότερου, ανθρώπου που πήρατε δηλαδή τη δύσκολη απόφαση να φτάσετε εδώ, στην άλλη άκρη του κόσμου, θα λέγαμε, ψάχνοντα για ένα καλύτερο αύριο. Για εσά και για τα παιδιά σα. Το μόνο σίγουρο, συντρόφισες και σύντροφοι, φίλε και φίλοι, είναι ότι και εδώ, παρά τι διαφορέ, γιατί υπάρχουν διαφορέ. Άλλο τόπο, άλλη γεωγραφία, άλλη γλώσσα, γλώσσα άλλε συνήθειε. Δεν γλιτώσατε όμω από ένα πράγμα. Από την καπιταλιστική εκμετάλλευση. Γιατί, Γιατί για τη φτωχολογιά, τους ανθρώπους του ανθρώπου του Μόχθου, του βιοπαλαιστέ, σε ολόκληρο τον καπιταλισμό παράδεισο δεν υπάρχει. Πολύ περισσότερο σήμερα, σε μια περίοδο οξυμένων ανταγωνισμών μεταξύ ισχυρών που οδηγούν σε εμπεριαλιστικού πολέμου, όπω την Ουκρανία, ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία, ή που βάζουν φωτιά στη Μέση Ανατολή, όπου ο Παλαιστινιακό λαό κατασφάζεται από το κράτο κατακτητή του Ισραήλ, ενώ μπροστά μα διαφαίνεται νέα παγκόσμια καπιταλιστική κρίση και ύφεση. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη σύνθετη κατάσταση, οι κυβερνήσει και τα αστικά κράτη βρίσκουν ξανά την ευκαιρία να φορτώσουν τα βάρη στι πλάτε των εργαζομένων και του λαού. Όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εδώ, στον Καναδά. Είπαν οι σύντροφοι πριν πολλά παραδείγματα, τα οποία μπορούμε να τα συμπυκνώσουμε ω εξή. Ενώ η καναδική κυβέρνηση κλιμακώνει τι πολεμικέ εξοπλιστικέ δαπάνε για τα νατοϊκά σχέδια, δαπάνε δεκάδων. Δισεκατομμυρίων δολαρίων, την ίδια στιγμή που ενισχύει με δισεκατομμύρια την Ουκρανία, ρίχνοντα λάδι στη φωτιά του υπεραλιστικού πολέμου, τι καταγράφουν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία τη καναδική Κυβέρνησης, που αναφέρθηκε και ο στρώφο ο Κώστα πριν, Ότι η ψαλίδα μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών στη χώρα αυξάνεται το 2023 με ρυθμού ρεκόρ μεγαλύτερου από ποτέ άλλοτε. Κατεγράφεται αυξημένο πληθωρισμό σε βάρο του εργατικού λαϊκού εισοδήματο. Λόγω βεβαίω τη αθρώα στήριξη των μεγαλοπιχειρηματίων με δικά σα χρήματα, χρήματα των εργαζομένων. Το ενίκιο ανέρχεται και εδώ σχεδόν στο 40% του εισοδήματο των εργαζομένων. Ένα εισόδημα που με βάση τα έξοδα που πρέπει να κάνετε και την ακρίβεια, φτάνει ή δεν φτάνει για τι 20 μέρε του μήνα. Και μάλιστα το πρόβλημα αυτό είναι τόσο οξυμένο που καταγράφονται περισσότεροι από 20.000 άστεγοι στην πόλη, αριθμό ο οποίο εκτοξεύτηκε τα τελευταία χρόνια μετά την πανδημία. Ο καπιταλισμός λοιπόν φίλες και φίλοι και η εξουσία του είναι παντού ο ίδιος. Τα αστικά κράτη, οι ενώσει του, όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι φτιαγμένοι για να προστατεύουν τα συμφέροντα των λίγων, για να εκτοξεύουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων, να υποστηρίζουν του δικού του, του ομίλου του, στου φοδρού ανταγωνισμού με εκείνου του ομίλου αντίπαλων υπεριαλιστικών αξών και καπιταλιστικών κρατών. Άρα λοιπόν, είναι αντιλαϊκά από γεννησιμιού του. Δεν μεταρρυθμίζονται, δεν αλλάζουν προ όφελο των εργαζομένων και των λαών, ό,τι πρόσημο και αν έχει μια κυβέρνηση, όποιο και αν είναι ο συσχετισμό μεταξύ των αστικών κομμάτων, παραδείγματο χάρη στο Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί αυτή η τράπουλα των αστικών κομμάτων είναι μια τράπουλα σημαδεμένη. Όπω και αν τη μοιράσει, όποιο από αυτά και αν ψηφίσει, θα χάσει εσύ ο ίδιο. Και εσεί εδώ στον Καναδά έχετε πλούσια εμπειρία από αυτό, από όλων των ειδών τα κόμματα. Συντηρητικά, φιλελεύθερα, σοσιαλδημοκρατικά, περιφερειακά και άλλα. Γιατί αυτή η αντιλαϊκή πολιτική που βιώνουμε όλοι μα υλοποιείται από όλε τι κυβερνήσει. Και αυτό αποδεικνύει ότι η ταύτιση στα μεγάλα, στα στρατηγικά ζητήματα των άλλων κομμάτων βγάζει μάτι. Άρα λοιπόν αυτό είναι ο κικαιώνα που έχουμε εμεί απέναντί μα. Και μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα προβάλλει για το λαό μια επιλογή. Να ψηφίσει κουκουέ και σε αυτέ τι ευρωεκλογέ. Γιατί αυτή η ψήφο για εσά, τι Ελληνίδε και του Έλληνε, του μετανάστε στο Μόντρεα, στον Καναδά, είναι πρώτα και κύρια ψήφο τιμωρία των αστικών κομμάτων, τη Νέα Δημοκρατία, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟ Κινάλ, των υπόλοιπων, που με τη διακυβέρνησή του και τι επιλογέ του έκαναν πρώτα και κύρια τη ζωή του λαού μα στην Ελλάδα αβίωτη. Είναι ψήφο απάντηση στην προκλητική μεταχείρισή σα, που σα βλέπουν μόνο σαν ψήφου μέσα στην κάλπη από την κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Οι οποίοι βέβαια αναζητούν ψηφοφόρου ανάμεσα στου Έλληνε και τι Ελληνίδε τη Ομογένεια, ενώ ήταν η ίδια η δική του πολιτική που ανάγκασε εκατοντάδες χιλιάδες να φύγουν από τη χώρα. Και των πολιτικών του προγόνων βεβαίω. Ψήφο του Κουκουέ είναι ψήφο διεκδίκηση ενάντια στην πολιτική τη εγκατάλειψη των ελληνόφωνων σχολείων, στην αποψήλωση των προεξενικών υπηρεσιών, που μετατρέπουν σε οδύσια και μεγάλο κόστο ακόμη και την έκδοση ενό απλού πιστοποιητικού. Και ακόμη περισσότερο, φίλε και φίλοι, η ενίσχυση του ΚΚΕ και εδώ αποτελεί σημαντικό και σταθερό βήμα ενίσχυση των εργατικών λαϊκών αγώνων σε κάθε χώρα. Γιατί, γιατί είναι εκείνη η επιλογή που δυναμώνει το ελπιδοφόρο ρεύμα αμφισβήτηση τη κυρίαρχη αστική πολιτική, που θέλει να συμβιβαστούμε όλοι μα και να αποδεχτούμε σαν κανονικότητα την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Και αυτό το ρεύμα είναι διακριτό, έγινε διακριτό και στι προηγούμενε εκλογικέ αναμετρήσει και στου Έλληνε του εξωτερικού με τα υψηλά ποσοστά που κατέκτησε το κόμμα μα και μπορούμε να πάμε ακόμη ψηλότερα. Και είναι μια επιλογή που στέλνει μήνυμα. Μήνυμα ελπίδα και ανασύνταξη όχι μόνο για τον λαό τη Ελλάδα, είτε βρίσκεται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, αλλά δίνει μήνυμα ελπίδα και ανασύνταξη σε επαναστατικέ δυνάμει και κόμματα εντό και εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δείχνει ότι σήμερα μπορεί να ενισχυθεί η μοναδική, οργανωμένη και αξιόμαχη δύναμη που καθημερινά παλεύει για την ενίσχυση του εργατικού λαϊκού κινήματο. Μια δύναμη που θα ενισχύσει του μεγάλου αγώνε που έλαβαν χώρα σε Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί είναι αυτοί οι αγώνε που μπορούν σήμερα να καθυστερήσουν μέτρα, μπορούν να βάλουν εμπόδια, μπορούν και να ανατρέψουν αντιλαϊκές επιλογέ. Γιατί σε τελική ανάλυση, η ψήφο στο ΚΚΕ δείχνει και κάτι ακόμη. Ότι ο λαό έχει επιλογή. Και υπάρχει άλλο δρόμο από τον δρόμο που θέλουν όλοι αυτοί να μα βάλουν να περπατήσουμε. Και είναι ο δρόμο τη αντίθεση στου υπεριαλιστικού πολέμου, στα ευρωνατοϊκά σχέδια, είναι ο δρόμο ενάντια στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και την εμπλοκή τη Ελλάδα στου επικίνδυνου σχεδιασμού στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι ο δρόμο του δυναμώματο τη δική μα πάλη για τα σύγχρονα, τα δικά μα εργατικά λαϊκά δικαιώματα του 2024, όχι του 1950 ούτε του 1886. Είναι ο δρόμο για μια άλλη κοινωνία των εργατών, των αγροτών, των νέων, των λαών, έξω από τα δεσμά τη καπιταλιστική βαρβαρότητα. Ο δρόμο του σοσιαλισμού. Και το κουκουέ μπορεί με συνέπεια, με σταθερότητα, με μαχητικότητα να τον υποστηρίξει αυτό το δρόμο. Το δρόμο του αγώνα. Γιατί, Γιατί δεν έχουμε δεσμεύσει. Δεν δεσμευόμαστε από του ομίλου, δεν δεσμευόμαστε από τους, τους μεγαλοπιχειρηματίε, δεν υλοποιούμε τι απαιτήσει του, αλλά τι αντιπαλεύουμε. Γιατί από του 705 ευρωβουλευτέ, μόνο δύο καταδίκασαν την απαράδεκτη παρέμβαση των επιχειρηματιών με τα λόμπι του στι αποφάσει που παίρνονται στο Ευρωκοινοβούλιο. Και αυτοί οι δύο στου 705 ήταν οι δύο ευρωβουλευτέ του Κουκουέ, δεν ήταν άλλοι. Γιατί εμεί μπορούμε να τα βάλουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άλλου υπεριαλιστικού οργανισμού, γιατί δεν έχουμε κανένα συμφέρον να κρύψουμε τα πλητά του. Όπω άλλοι που φτάσαν όλοι μαζί να λένε ότι το ΝΑΤΟ είναι ιερή αμυντική συμμαχία στι 9 Ιούνιου λοιπόν με το κουκουέ. Για το δίκαιο των λαών, σε σύγκρουση με το σύστημα τη αδικία, τη εκμετάλλευση και των εμπεριαλιστικών πολέμων. Με το κουκουέ για να πάρουν νέο κουράγιο και δύναμη λαοί να παλέψουν κόντα στου καταπιεστές και του δυνάτε του. Σα ευχαριστώ πολύ.